Η Αγία Φιλή των Γιατρών. Θυμόμαστε να τους ψέξουμε στα καλά μας και παραδεινόμαστε περίπου χωρίς ευθυκρισία στα χέρια τους, στα αρρωστά μας. Σε μια περιπλάνηση ψυχής, ο πρώτος λόγος ανήκε μοιραία στον ψυχίατρο. Ο κύριος Βασίλης Μπουκουβάλας, ωστόσο, γιατρός κι αυτός, που αν και λόγιος, δούλεψε πολλά χρόνια στο ταλαιπωρημένο εσύ, το βλέπει κάπως αλλιώς το θέμα. Η γενιά του καναπέ έμελε να γίνει μία από τις πιο ταλαιπωρημένες γενιές της ιστορίας. Και το χειρότερο, to be continued. Μια επιτροπή ορίζεται εν μέσω κρίσεως στη χώρα μας με στόχο το νοικοκύρεμα των οικονομικών της υγείας. Συνεδριάζει τακτικά για κάποιους μήνες χωρίς αποτέλεσμα, μιας και τα μέτρα που προτάθηκαν στις διαβουλεύσεις με τους φορείς προκάλεσαν αντιδράσεις. Μεσούσεις της ανοίξεως, δύο μέλη της μεταφέρονται σε ένα κυκλαδονήσι και δοκιμάζονται σκληρά όταν γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί στην πράξη κάποιο στοιχειώδης εξορθολογισμό στα οικονομικά του νοσοκομείου του νησιού. Κύριε Μπουκουβάλα. Αυτό που μόλις ακούσατε είναι το υφάδι του μυθιστορήματος της Μαρίας, το οποίο με τη σαΐτα της διαπερνά τα στιμόνια του αργαλιού της, τα προσωπικά δηλαδή προβλήματα των ηρωίδων και των ηρώων της και άλλα πολλά που άμεσα ή έμεσα τους επηρεάζουν. Θα προσπαθήσω λοιπόν να εκθέσω μέσα στον περιορισμένο χρόνο που έχω κάποιες από τις σκέψεις και τις αντιδράσεις μου όπως μου δημιουργήθηκαν ανοιχνεύοντας προσεκτικά κυρίως τις προθέσεις της συγγραφής του και τα ποιητικά θεμέλιά της. Δεν ήρθε εδώ να σας μιλήσω σαν γιατρός, παρόλο που στη ζωή μου δεν υπήρξε άλλη μειωτερά άσκηση και δοκιμασία από αυτήν. Θα γυρίσει αλλού τις χαρακές της παλάμης η μοίρα σαν κλειδούχος, λέει ο ποιητής, και αυτόν τον δυσβάστακτο ρόλο καλείται να υπομειστεί ένας γιατρός που τρώει τη ζωή του μέσα στα νοσοκομεία 30 με 40 χρόνια νυχθήμερης αγωνίας, με ελάχιστες αναλαμπές χαράς αληθινής. Τώρα που είμαι πια συνταξιούχος, αισθάνομαι λίγο σαν τον πρόσπερο της τρικυμίας. Τώρα είναι τα μάγια μου όλα σκόρπια χάμου και δεν έχω δύναμη άλλη από τη δικιά μου που είναι λίγη. Τώρα πια δεν έχω πνεύματα να βιάζω, τέχνη να κοιτεύω και για να μην με πιάσει απελπισία ασχολούμαι με τα γράμματα που αγαπούσα από παιδί. Αυτά για να σας στηθώ κατά κάποιο τρόπο.